Για το παιχνίδι θέλω να πω πολλά πράγματα. Χάσαμε από μια ανώτερη ομάδα και το σχόλιο τα λέει όλα. Αυτό που προέχει για μας είναι η επόμενη μέρα. Το πώς θα μπορέσουμε να αναστηλώσουμε την ομάδα ψυχικά πρώτα απ' όλα. Γιατί η ομάδα μας προέρχεται από δύο ήττες που δεν αρμόζουν στην ιστορία της και στο ισχυρό ήμαντς που διαθέτει. Εύχομαι στον Ηρακλή να ανέβει κατηγορία και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Η ομάδα παρουσιάζει θεαματική βελτίωση το τελευταίο διάστημα και είναι σε καλό δρόμο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Bien, dale las buenas noches a todos. Καλησπέρα σε όλους σας. Felicidades para los jugadores. Δεν θα σταματήσω να para δίνω todo, συγχαρητήρια para todos los que componemos, Ηρακλή, personal y todo. Αλλά και σε όλους όσοι είναι γύρω από την προσπάθειά μας, προσωπικό και κόσμος. Es un momento en el cual creo que importante para nosotros. Μια στιγμή που είναι πάρα πολύ σημαντική για μας. Vamos creciendo. Σιγά σιγά η ομάδα εξελίσσεται. Siempre digo que cuando esta situación se presenta. Και πάντα λέω ότι όταν παρουσιάζονται αυτές οι ευκαιρίες. Hay que tener un perfil tranquilo. Πρέπει να έχεις ένα χαμηλό προφίλ. Sereno. Να έχεις ηρεμία, γαλήνη. Y pensar que hay mucho camino todavía. Και να σκεφτούμε το πόσο πολύ δρόμο έχουμε ακόμα μπροστά μας. Es obvio que los partidos hay que jugarlos. Φυσικά τα παιχνίδια είναι για να παίζονται. Sabíamos que el equipo, el rival, había cambiado de entrenador. Γνωρίζαμε την αλλαγή προπονητή που είχε η αντίπαλη ομάδα. Que podía venir mucho más motivado en ese sentido. Πιστεύαμε ότι αυτό θα έδινε ένα επιπλέον κίνητρο στους ποδοσφαιριστές του Πιερικού. Se nos hizo difícil poder penetrar. Θα μπορούσε να γίνει δύσκολο το παιχνίδι για μας. No encontrábamos los huecos. Αρχικά εμείς δεν μπορούσαμε να βρούμε καινούς χώρους. Pero bueno, es como todo equipo que busca. Αλλά όταν συνεχίζεις και ψάχνεις, hay que tener paciencia. Πρέπει να το κάνεις με ηρεμία. Y tratar de seguir y continuando en esa línea. Και να προσπαθήσεις να το καταφέρεις με τον τρόπο το οποίο το κάνεις πάντα. Una vez cuando por una fatalidad el gol en contra. Όταν ήρθε το πρώτο γκολ. Se nos hizo mucho más claro las situaciones. Τα πράγματα γίνανται πιο ξεκάθαρα για μας, ήρθαν περισσότερες ευκαιρίες. Y encontramos más espacio. Και βρήκαμε πλέον περισσότερους χώρους. Creo que ha sido un partido en el cual se ha desarrollado un buen fútbol. Έγινε ένα παιχνίδι στο οποίο πιστεύω ότι η ομάδα μου ανέπτυξε ένα καλό ποδόσφαιρο. Y se buscó permanentemente tratar de jugar. Ψάχνοντας μόνιμα να παίξει ποδόσφαιρο. Le doy las fuerzas al entrenador contrario. Από την πλευρά μου θέλω να ευχηθώ δύναμη στον συνάδελφό μου. Son situaciones difíciles. Γνωρίζοντας ότι είναι δύσκολες οι καταστάσεις. Y en la cual uno tiene que aferrarse al trabajo. Στις οποίες όμως πιστεύω ότι θα καταφέρουν με σκληρή δουλειά. Y la voluntad de Dios y la Virgen. Και με τη θέληση του Θεού και της Παναγίας να βγουν από αυτές. Le doy el ánimo para continuar. Όλο το ηθικό μου λοιπόν στέλνω και στην αντίπαλη ομάδα του Πιερικού. Y que pueda encontrar el camino que él está buscando. Για να μπορέσει να βρει το δρόμο τον οποίο θα χαράξουν οι ποδοσφαιριστές μαζί με τον προπονητή τους. Simplemente eso. Αυτά. Un comentario, Mister, si quieres para 80-20 la posición de balón que termina el equipo. Es un comentario, yo creo que eso es una virtud que tiene el equipo. Είναι ένα σχόλιο το οποίο με χαροποιεί, γιατί είναι ένα δυνατό σημείο της ομάδας μου. Es una virtud de los jugadores. Την οποία, το οποίο το έχουν κερδίσει οι ποδοσφαιριστές μου. Tienen confianza. Πλέον υπάρχει εμπιστοσύνη. Han crecido. Έχουμε εξελιχθεί. Y se están desarrollando. Και αρχίσει και αναπτύσσεται διαφορετικά το παιχνίδι της ομάδος.
En este momento es un dolor de cabeza, mister, que se fue mal. Es un dolor en el corazón más que de cabeza. Καταρχάς δεν είναι πονοκέφαλος, είναι πόνος στην καρδιά. Porque hemos conformado una familia ahí adentro. Και θα σου εξηγήσω το λόγο. Έχει να κάνει με την οικογένεια την οποία έχουμε χτίσει μέσα στα αποδυτήριά μας. En tan corto tiempo. Έστω και αν σας φαίνεται απίστευτο, γιατί ο καιρός είναι πάρα πολύ λίγος που είμαστε όλοι μαζί. Pero el sentimiento florece de todos. Επομένως μίλησα για πόνο στην καρδιά, κυρίως για τα συναισθήματα τα οποία είχαμε όλοι με τη φυγή του Μάρεκ. Y cuando se va una persona en la cual queremos mucho. Όταν φεύγει λοιπόν ένα αγαπημένο πρόσωπο από κοντά σου. Lo sentimos primero como persona. Εμείς πρώτα λοιπόν κοιτάξαμε αυτό, ότι πονέσαμε σαν άνθρωποι. Y después como jugador. Και μετά φυσικά και σαν ποδοσφαιριστής. En este momento la administración, mister, estamos esperando la respuesta de los iraníes. ¿Quieres un comentario sobre eso? Bueno, creo que todos estamos en ese camino. Όλο αυτό περιμένουμε, σε αυτό το δρόμο βρισκόμαστε. Espero que llegue pronto esa solución. Ευχόμαστε σύντομα να παρουσιαστούν οι λύσεις. Y que realmente le vendría muy bien a la institución. Γιατί είναι η κατάλληλη στιγμή, θα έρθει στην καλύτερη στιγμή αυτή η απάντηση και αυτή η αλλαγή για την ομάδα. Και una gente tan importante. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους πάρα πολύ σημαντικούς. Puede entrar en el fútbol griego, ¿no? Οι οποίοι η είσοδό τους θα είναι καλή όχι μόνο για την ομάδα αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Un partido contra la Copa, bien a clasificar la afición. Nosotros 6 goles, buena psicología, muchas victorias. ¿Consideras que creemos en la clasificación? Nosotros creemos, cuando uno cree en Dios y la Virgen, όταν πιστεύεις στο Θεό και στην Παναγία, se puede todo. Πιστεύεις ότι μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. No hay nada imposible en la vida. Τίποτα δεν είναι απίθανο στη ζωή. Si no creeríamos, no podríamos estar en el día miércoles ahí. Αν δεν το πιστεύαμε, θα καθόμασταν στο προπονητήριό μας και θα πηγαίναμε εκεί την Τετάρτη. Pero sabemos las dificultades que hay. Γνωρίζουμε φυσικά τις δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Contra quien jugamos. Γνωρίζουμε τον αντίπαλό μας. Sí, y todo el potencial que tiene. Και ξέρουμε και τη δυναμική την οποία έχει αυτή τη στιγμή. Pero nosotros tenemos nuestras cosas. Αλλά και εμείς έχουμε τα δικά μας πράγματα να αντιπαραθέσουμε. Y trataremos de todos los valores que tenemos. Τα οποία μέσα από τις αξίες τις οποίες μας διέπουν. Tratarlo de exponer el día miércoles. Θα τα ξεδιπλώσουμε μέσα στο γήπεδο την Τετάρτη. Sobre la administración, se nota hacia afuera que hay buenos partidos, pero no se puede sonreír todavía nadie, ni tú ni nadie, porque hay situaciones muy difíciles. Ustedes están haciendo algún esfuerzo para mantenerse, pero como no se sabe cuál va a ser la respuesta, ¿cómo se están manteniendo ustedes? Ya que hay muchos partidos, ¿qué es lo que estamos haciendo para poder continuar así unidos? Yo creo que el grupo está conformado por grandes seres humanos. Καταρχάς, έχω ξαναπεί ότι η ομάδα μου, η δική μου, έχει σε αυτή τη στιγμή με πάρα πολύ σπουδαίους ανθρώπους. Y de grandes sentimientos. Παιδιά που έχουν απίστευτα συναισθήματα. Es una de las cosas que uno quiere recalcar de este grupo. Είναι αυτό το οποίο θέλω να κρατήσω από τη δική μου την ομάδα. Que lo que me ha impresionado mucho más. Και είναι αυτό το οποίο με έχει εκπλήξει πάρα πολύ. Esa voluntad para crecer. Γιατί η θέληση που έχουν αυτά τα παιδιά για πρόοδος είναι απίστευτη. Y esa voluntad para crecer es todo junto. Αυτή η θέληση λοιπόν την έχουμε κρατήσει ψηλά όλοι μαζί. Por eso ahí adentro todos colaboramos con todos. Μέσα στα αποδυτήριά μας στηρίζουμε ένας τον άλλον. Y eso después se refleja en cada acción. Και πιστεύω ότι αυτό καθρεφτίζεται μετά σε όλες μας τις ενέργειες. Estamos bien en ese sentido. Είμαστε πάρα πολύ καλά σε αυτόν τον τομέα. Y esperemos continuar en ese camino. Και ελπίζουμε να μπορέσουμε να διατηρηθούμε σε αυτόν. Después, económicamente, από εκεί πέρα, όσον αφορά το οικονομικό, es una situación que afecta. Φυσικά και είναι μια κατάσταση η οποία επηρεάζει πολύ. No solamente este equipo, όχι μόνο αυτή την ομάδα, sino a todos los equipos que tienen carencia económica. Αλλά και σχεδόν όλες τις ομάδες οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Eso es más o menos lo que pienso sobre eso. Πάνω κάτω αυτή είναι η σκέψη όσον αφορά την συγκεκριμένη ερώτηση. En los últimos 3 partidos siempre se preguntaba sobre los fichajes. La respuesta era siempre igual.
que primero lo que va a pasar en el plantel actual. Si te preguntan otra vez más, ¿cambia algo? No. ¿O vamos a oír otra vez la misma? Lo más importante son lo que estamos. Sasipa, tu pio simático ya mena, inenalizunta problemata, tu iparjon roster. Si no hay solución con lo que estamos. Ean den lisumeta problemata, fondo medión. No podemos complicar la vida a los que vienen. Den borume na kanume periplo que tisoi, que alon podosferiston puiso certo. Y esto es otra de las situaciones. Ine que afti mia aptis katastasis ku ekhoume antimetopisoume. El agradecimiento a esos jugadores que están jugando. Ego emefnomos to sa pedia ta pia pezoun mekhri tora. Porque realmente a ellos nos debemos. Γιατί πραγματικά είμαι σε χρέος απέναντί τους. Donde estamos ahora. Γιατί αυτοί μας έχουν φέρει εδώ που έχουμε φτάσει. Y nosotros no estamos buscando absolutamente nada. Εμείς δεν ψάχνουμε τίποτα άλλο. Hasta que no haya una solución. Μέχρι να δοθούν λύσεις. Después. Μετά. Veremos. Θα δούμε. Y el que venga. Και όποιος είναι να έρθει. Si no se adapta al plantel. Αν δεν μπορέσει να σωματωθεί στο roster, το υπάρχον. No jugará nunca. Ίσως να μην παίξει και ποτέ. Así de claro. Απλά. Primero el plantel. Πρώτα το ρόστερ μου που έχω τώρα και μετά όλα τα υπόλοιπα. ¿Consideras que está también la presión del tiempo, mister? Porque ya tenemos 19. Sí, bueno, la presión del tiempo está para todos. Φυσικά και πιέζει ο χρόνος και ο χρόνος όμως δεν πιέζει μόνο προς αυτήν την κατεύθυνση. Para todos los que estamos componiendo la plantilla de Ηρακλή. Και προς εμάς όλους οι οποίοι αυτή τη στιγμή είμαστε μέλη του ρόστερ της ομάδας του Ηρακλή. Y eso hace que realmente no podamos pensar en otra cosa que solucionar los problemas internos primero nosotros. Και εμάς μας πιέζει ο χρόνος και πιέζει ο χρόνος ώστε να λυθούν τα εσωτερικά προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Y después que podamos avanzar hacia afuera. Και μετά να δούμε πώς μπορούμε να κινηθούμε και σε άλλους τομείς. Συγγνώμη. Tú cómo te sientes, mister, con estos problemas internos. Ya los jugadores lo ven. No, tú tienes el estómago para aguantar un poco más. Yo tengo palabras de agradecimiento a los chicos. ¿No? Εγώ... Esto es un club de mucho sentimiento, de mucha pasión. Εγώ αντέχω γιατί είμαι δίπλα στα παιδιά τα οποία θέλω πάντα θέλω να τα ευχαριστήσω. Αυτή είναι μια ομάδα η οποία κινείται με πάρα πολλά έντονα συναισθήματα. Y también agradecimiento a la gente, ¿no? Και φυσικά και θέλω να ευχαριστήσω και τον κόσμο. Porque la gente se está dando cuenta de un montón de cosas. Γιατί πιστεύω ότι αρχίζουν και αντιλαμβάνονται πάρα πολλά πράγματα. Que realmente, el equipo está haciendo un gran esfuerzo. Και πραγματικά πλέον βλέπουν ότι η ομάδα κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Para poder llegar a lograr. Μια προσπάθεια για να μπορέσουμε να πετύχουμε. Juego y triunfos. Παιχνίδια, καλά παιχνίδια. Με μεγάλες νίκες. Ante situaciones difíciles. Μπροστά σε καταστάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Por eso le agradecemos el apoyo a la gente. Ευχαριστούμε λοιπόν και τον κόσμο για τη στήριξη την οποία μας παρέχει. Sí, que realmente para nosotros es muy importante. Γιατί πραγματικά για μας είναι σημαντικότατη. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Θα δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Ηρακλή. Κέρδισε πανάξια μας στο γήπεδο. Εμείς καλούμαστε να μαζέψουμε τα κομμάτια μας και να επικεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι. Ήρθαμε εδώ με 14 παίκτες υγιείς, που δύο προερχόταν από τραυματισμό. Αλλά αυτοί είμαστε, αυτοί θα παλέψουμε με τα προβλήματά μας. Εμείς είμαστε εδώ και δηλώνουμε παρόν. Αυτά τίποτα άλλο. Καλή συνέχεια στην Ηρακλή. Ευχαριστώ. Εντάξει, ήταν μια σημαντική νίκη για μας, γιατί όλα τα μάτς δίνουν 3 βαθμούς και αυτό το μάτς μας έδωσε 3 βαθμούς που τους θέλαμε πολύ. Από εκεί και πέρα ευχαριστήσαμε και τον κόσμο με την απόδοσή μας. Γίνεται μια καλή προσπάθεια. Και ελπίζω να συνεχίσουμε σε αυτούς τους ρυθμούς. Σήμερα παίζαμε με ένα από τα πιο ιστορικά σωματεία της Μακεδονίας. Σίγουρα είναι κρίμα να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Εύχομαι στους συνάδελφους ποδοσφαιριστές καλή δύναμη και να ξεπεράσουν όλα τα προβλήματα που έχουν. Μόνο αυτοί μπορούν να τα ξεπεράσουν. Από εκεί και πέρα ευχαριστούμε και τον κόσμο που ήταν σήμερα μαζί μας. Εμείς
από την πλευρά μας προσπαθούμε να αποδίδουμε καλό ποδόσφαιρο και να φέρουμε ακόμα περισσότερους φιλάθλους του Ηρακλή στο γήπεδο. Τώρα κοιτάμε το επόμενο μάτς, είναι το μάτς Κυπέλλου, και από εκεί και πέρα κυνηγάμε όλους τους θεσμούς, Κύπελλο και Πρωτάθλημα, ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε. Εντάξει, αυτό θα μιλήσω αύριο με το ιατρικό team και από εκεί και πέρα σίγουρα θα προσπαθήσω να είμαι έτοιμος για το μάτς. Αλλά από εκεί και πέρα και κανένας δεν είναι αναντικατάστατος σε αυτή την ομάδα. Όποιος έχει μπει έχει αποδώσει τα μέγιστα και θα δούμε. Ακόμα δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.